Έω τι 30 Ιουνίου θα πρέπει όσοι έχουν λάβει τι επιταγέ κοινωνικού τουρισμού για το έτο 2023 να τι χρησιμοποιήσουν για τι διακοπέ του, επιλέγοντα ένα κατάλημα από το Μητρό των Παρόχων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα τη ΔΥΠΑ. Ο κοινωνικό τουρισμό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ελληνική οικογένεια ιδιαίτερα, να μπορέσουν να πάνε τι καλοκαιρινέ του διακοπέ, καθώ με την αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και των καταλημάτων. Ε, αυτό το βοήθημα έρχεται να τους ε, ε, κάνει να έχουν περισσότερες επιλογές και σε περισσότερα μέρη. Τον περασμένο Απρίλη ενεργοποιήθηκαν πάνω από 8.000 επιταγές με δημοφιλέστερους προορισμούς τον νότιο τομέα Αθηνών, την Εύβοια και τα Ιωάννινα η ηλικία των millennials, αυτή που είναι δηλαδή της, ε, γεννημένη το 2000, ε, ε, είναι από τους πιο κορυφαίους πελάτες μας και συμπληρώνουν το 25 με 30% από κάθε group. Δηλαδή ο κόσμο πλέον ε, ταξιδεύει. Το ταξίδι είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων, είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση και το έχουμε και όλοι ανάγκη. Έτσι. Ο κοινωνικό τουρισμό επιδοτεί έω και έξι διανυκτερεύσει ανάλογα με το κατάλημα σε όποιο μέρο τη χώρα προσφέρεται, ενώ οι δικαιούχοι καταβάλουν μικρή συμμετοχή. Μηδενική είναι η συμμετοχή για έω και δέκα διανυκτερεύσει για διακοπέ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο και Κο και για έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε όσου επιλέξουν για διακοπές Καταλήμματα σε Ρόδο, Βόρεια Έβια, Εύρο και Σάμο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο εκτό από του ανθρώπου και για του επαγγελματίε, διότι κάποια μέρη τη Ελλάδα που δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα τουριστικά, είναι ένα κίνητρο έτσι ώστε να τα επισκεφτεί ο κόσμο κατά τη διάρκεια τη καλοκαιρινή σεζόν και να τα ανακαλύψει εκτό των διαδεδομένων τουριστικών προορισμών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματο Κοινωνικού Τουρισμού επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι του προγράμματος καταβάλλουν μια συμμετοχή της τάξης του 25%, η πολύτεκνη 20%, ενώ μηδενική είναι η συμμετοχή για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέοι αλλά και μεγαλύτεροι να θέλουν όλο και περισσότερο να πάνε για διακοπές, ξεφεύγοντας από την καθημερινότητά τους, έστω και για λίγες ημέρες. Σε ό,τι αφορά στο νέο πρόγραμμα, για την περίοδο 2024-2025, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του Μάη.